Κυριακή σήμερα, φίλε. Κυριακή. Γιορτή και σχόλια να ήταν η εβδομάδα όλη. Και τι έχουμε δηλαδή σήμερα την Κυριακή αυτή. Σήμερα θα κάνουμε το δεύτερο μέρος του κουτιού. Α, το δεύτερο μέρος του κουτιού, ε. Κουτιού. Μείνανε κάποια μέσα, λίγα είναι. Super Nintendo και Nintendo 64 έχει μέσα. Mm-hmm. Έπιασε το κρύο. Αυτό, ναι, έπιασε το κρύο. Εντάξει, δεν ψοφάμε κιόλα. Έτσι από το κουτιού. Όχι, έχει, αλλά αρχίζει. Ψυχρούλα. Αρχίζει σιγά σιγά και μπαίνει. Καταρχήν. Δεν είπαμε καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, παιδιά. Κάθε. Πήγαμε φουριόζι. Ναι, κατευθείαν, κατευθείαν. Λοιπόν, σήμερα είναι το δεύτερο μέρος του κουτιού. Για όποιον έχασε το πρώτο μέρος, θα βάλω ή από εδώ ή από εκεί. Πού βγαίνει, θυμάσαι. Καρπούλα. Για... από εδώ θα είναι. Ναι, θα σκάσει επισήμανση τέλος πάντων. Για να δείτε το πρώτο μέρος. Για να δείτε το πρώτο μέρος για όσους το χάσανε κτλ. Εμείς τώρα συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος, το οποίο θα σας δείξω κάποια παιχνίδια που έχω στη συλλογή μου. Στη συλλογή μου. Ναι, τέλος πάντων, στη συλλογή μου. Του Nintendo 64 και του Super NES. Και ένα που έχει μπει μέσα εδώ. Χρειάζεται τώρα να το δείξουμε αυτό. Εντάξει, ρε φίλε, όλα να τα δείξουμε. Εντάξει, άντε. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ξεκίνα από αυτό, ναι. Λοιπόν, το Mega Drive. Ενώ δεν είμαι αθλητικός τύπος, NBA Live το 1996 τη CA. Πες το που μας είπε και ο Βασίλης ο Τσερφές. Ο Τσερφές μας είπε ότι τελικά αυτό εδώ πέρα είναι για να ξεχωρίσουν τα ειδική συμφωνία με τη Nintendo. Με τη, Nintendo, με τη Sega, ή την EA για να ξεχωρίσουν τα παιχνίδια της. Ο Μίτσος από κάτω πάλι έγραψε στα καπάκια ότι για να είναι φθηνότερα τα φτιάχνανε μόνοι τους τα cartridges. Οπότε γι' αυτό το λόγο βάζανε και αυτά τα κίτρινα και έτσι βγάζανε περισσότερα χρήματα της EA. Ναι, ναι. Καταλαβαίνεις, λόγω του ότι φτιάχνανε μόνοι τους και το cartridge κερδίζανε και περισσότερα χρήματα. Οπότε φαντάσου cartridge και παιχνίδι μια εργολαβία. Ναι. Και παίρνανε περισσότερα ποσοστά. Εν πάση περιπτώσει τους ευχαριστούμε και τους δύο για την επιφώτιση που μας δώσανε. NBA Live. Το παιχνίδι αυτό δεν μπαίνει μέσα σε κουτί, ενώ έχω 2-3 άδεια, ξέρω εγώ. Δεν μπαίνει μέσα σε κουτί λόγω του ότι έχει αυτό το δικό του. Το... είναι τετράγωνο, είναι ορθογώνιο, μακρόσθενο είναι. Γι' αυτό και είναι εδώ μέσα με αυτά. Αλλιώς θα το είχα καβατζώσει σε κάνα κουτί από αυτά που έχω, εν πάση περιπτώσει και είναι άδεια. Πάμε στο παρακάτω. Λοιπόν, με ποια θέλει, Super Nintendo. Super Nintendo. Super Nintendo. Πάμε χρονολογικά. Ναι, μια και ήρθε και το Super NES Mini, το οποίο θα δείτε και ένα unboxing που έχει κάνει ο Μάκης. Mm-hmm. Και λίγο έτσι θα δείτε και τι παίζει μέσα στο μενού του και τα παιχνίδια που έχει μέσα. Τα έχω ξαναδείξει αυτά, αλλά δεν πειράζει, τα ξαναδείχνουμε μια σβέλτη. Ωραία. Λοιπόν, το πρώτο είναι το Donkey Kong. Εκπληκτικό. Donkey Kong Country. Το πρώτο, έτσι. Ναι, είναι το νούμερο. Έχει παίξει κανένα σύγχρονο, γιατί δεν ξέρω. Λίγο τα είχα παίξει τότε μαζί με τον Κώστα που τα είχε. Σαν πιτσιρικάς. Σαν πιτσιρικάς, ναι, δεν έχω ασχοληθεί έτσι να τα τερματίσω και όλα αυτά. Mm-hmm. Δεν με τρελαίνανε κιόλα. Να σου πω την αλήθεια. Αλλά το ότι είναι πολύ καλά παιχνίδια τα αναγνωρίζω, έτσι. Ναι. Τι δεν ήσουν δηλαδή του platforming, puzzle game. Εντάξει, εκείνη την εποχή τα περισσότερα platforming ήταν όλα, αλλά δεν ξέρω, το Donkey Kong δεν με ενθουσίαζε και τόσο πολύ. Ναι. Στο να παίξω. Καλά, ο καθένας με τα ακούσει. Βέβαια. Αλλά Mario. Το 2. Το 2. Κατά τη γνώμη μου είναι το καλύτερο Donkey Kong. Το 2. Και από το 1 και από το 3. Δεν ξέρω γιατί λάτρεψα αυτό. Τι να σου πω, τα έχω πει όλα σε ένα βιντεάκι που έχω πάλι με τα παιχνίδια του Nintendo. Ναι, με τα παιχνίδια του Nintendo, τα οποία δύσκολα γερνάνε και τα λοιπά. Αυτά, και το 1 και το 2 είναι παιχνίδια που δεν γερνάνε εύκολα, δηλαδή ακόμα και τώρα παίζονται άνετα. Μα τότε είχε και πιο αναβαθμισμένα γραφικά νομίζω τα Donkey Kong, σε ναι, σχέση με τα άλλα, δεν ήταν ξεφεύγαν από τα 16-bit. Έχει μέσα η κασέτα ένα τσιπάκι, ναι, το οποίο δίνει ισχύ συν το μηχάνημα, ναι, και δίνει καλύτερα γραφικά. Τώρα, ναι, πώς γίνανε λιγότερο αυτό το τσιπάκι και τα λοιπά, δεν ξέρω να σου πω. Δεν τα έχω ψάξει καλά, η αλήθεια είναι. Αλλά ξέρω πάντως ότι μέσα εδώ στην κασέτα συμπεριλαμβάνεται ένα τσιπάκι το οποίο δίνει ισχύ στην κονσόλα και στο παιχνίδι γενικότερα και το κάνει να παίζει ακόμα καλύτερα. Σε αυτό το Donkey Kong χειρίζεσαι και την κοπελίτσα. Ναι, έχει, ναι, το Diddy Kong και την Dixie Kong. Την Dixie Kong, ναι. Και ψάχνετε να βρείτε τον Donkey Kong. Ναι. Γιατί έχει εξαφανιστεί. Τον έχει απαγάγει ο κροκόδηλος μάλλον. Ναι, ο κροκόδηλος. Ναι, ναι. Λοιπόν, ένα άλλο παιχνίδι το οποίο. Ιστορικό παιχνίδι. Φοβερό. Πολλοί το έπαιζαν στο Game Boy αυτό, αλλά εδώ πέρα. Ναι, είναι τούμπανο εδώ. Το AirType. Πολύ δύσκολο αυτό, παιχνιδάκι. Ναι, πολύ δύσκολο και αυτό να δεις πόσο φρέσκο είναι. Σαν παιχνίδι. Ναι, ναι, μα παίζεται, ναι. Δεν είναι... τα γραφικά του είναι ωραία για να παίξει αυτό το παιχνιδάκι. Mm-hmm.
Πολύ ζωή. Το αεροπλανάκι, ευθύγραμμο όλο. Άμα σου πω ότι το έχω τερματίσει, θα με πιστέψει. Αλήθεια. Mm. Εγώ το είχα τερματίσει στο PlayStation, το 1. Χειμώνα, έχω πάει Καλαμάτα για. Με κωδικούς, να μην χάνω. να μην τρώω damage. Λοιπόν, χειμώνα έχω πάει όχι διακοπές, χειμώνα, Καλαμάτα για ελιές. Ναι. Μακάρι να ήταν διακοπές. Είχα πάει Καλαμάτα για ελιές και αναγκαστικά δεν είχα την απόρρο μαζί. Οπότε λέω κάτι να πάρω το Super NES μαζί που είναι και ελαφρύ. Ό,τι μου το είχε πρωτοδώσει τότε και πώς το θυμάμαι. Και το ρίμαξα, δεν είχα τίποτα να παίξω. Ναι. Τα Donkey Kong τα είχα τερματίσει. Εντάξει, το μαθαίνεις μετά. Εντάξει, θα χάσεις πολλές φορές. Κοίτα, αλλά το μαθαίνεις. Ναι, το μαθαίνεις και είναι βατό, δεν. Ναι, δηλαδή ναι. Είναι δύσκολο, αλλά από τα δύσκολα τα βατά. Τα οποία όσο παίζεις, εξοικειώνεσαι ναι, μαζί ναι, του ναι, και. Ναι. Trial and error είναι περισσότερο. Δηλαδή ξέρεις πότε θα σου πεταχτεί ο κάθε ναι, 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 ναι. Οπότε τους περιμένεις και. Καλά, δεν είχε και τη δυσκολία σε αυτό που παίζαμε τότε στο Mega Drive το Hellfire. Όχι, ήταν υπερβολικά δύσκολο έτσι. Τέτοιο στυλ γι' αυτό με αεροπλανάκι στο διάστημα. Διάστημα. Τι θυμήθηκε τώρα. Και το Hellfire είχε μουσικάρα αυτό. Ναι, 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 ναι. Μουσικάρα όλο. Και τα τέτοια του, όλα τα σκηνικά έτσι ήταν ωραία. Ναι. Κάτι ωραία boss που είχε έτσι με κάτι κεφάλια. Ήταν το παιχνίδι γενικώ trans experience. Φοβερό ήταν το Hellfire. Τέλο πάντων. Airtype, super Airtype. Τα έχουμε δείξει κοντινά πλάνα. Ναι, τα έχουμε δείξει. Okay. Και πάμε τώρα σε ένα το οποίο. Έχω ακούσει πολλά λόγια για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι. Απλά εγώ δεν μπορώ να το παίξω αυτό. Αυτό είναι δύσκολο, παιδιά. Το Axel Eye. Δεν το ξέρω καν αυτό το παιχνίδι. Ξέρω τον τίτλο του, αλλά δεν το έχω παίξει ποτέ μου. Είναι αεροπλανάκι τύπου 3D και καλά, από τα πρώτα 3D. Ναι. Που λειτουργούν τέλος πάντων με το μηχανισμό 3D. Το ψεύτο 3D αυτό, από τους πρώτους. Ναι. Όπως είναι το Mario Kart ένα πράγμα. Του Super NES εκείνη την εποχή. Αλλά δεν παίζεται, παιδιά, με τίποτα. Δηλαδή δεν μπορώ να το πάω πουθενά. Το έχω δοκιμάσει, το έχω ξαναδοκιμάσει, το έχω προσπαθήσει, το έχω ξαναπροσπαθήσει. Δεν την παλεύω. Δεν την παλεύω με το συγκεκριμένο καθόλου. Πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εσύ όπως είπες, δεν το έχεις ξανακούσει. Ξέρω τον τίτλο, αλλά δεν ξέρω καν πώς είναι το παιχνίδι. Το έχω δηλαδή από το φορτίο εδώ πέρα. Το θέμα με αυτό είναι, ρε φίλε, ότι έχω ακούσει πολλά θετικά σχόλια ότι τους άρεσε και τα λοιπά. Ιδιαίτερα ο Κώστας που μου το έδωσε, μου λέει παιχνιδάρα. Δυστυχώς εγώ, παιδιά, το αντίθετο. Κακό παιχνίδι το θεωρώ. Αυτά ήταν τα παιχνίδια του Super NES, δεν έχω άλλα. Axel Eye, Super Airtype και τα δύο Donkey Kong. Πάνε και τα παιχνίδια του Super NES. Πάνε και ας πάμε τώρα και στα παιχνίδια του Nintendo 64. Αυτά βασικά τα έχω αγοράσει όλα, ό,τι μπόρεσα βρήκα και σε τιμές ευκαιρίες βασικά. Και να ξεκινήσουμε με το κλασικό, το οποίο είναι και θολωμένο λογικά επειδή το έβγαζε αυτός και το έλαβε. Το Mario Kart 64, από τα καλύτερα καρτάκια, έτσι, γραλάκια, να το πούμε, πώς να το πούμε. Ιστορία μεγάλη, Mario Kart 64. Το συγκεκριμένο, ρε παιδί μου, έκανε μεγάλη επιτυχία, δηλαδή έκανε τον μπαμ, πώς το λένε. Πολλοί κόσμος ασχολήθηκε μαζί με το Mario Kart 64, όποιος δηλαδή είχε Nintendo 64 στην κατοχή του, δεν υπήρχε πιθανότητα να μην έχει αυτό το παιχνίδι. Mario Kart. Και είναι και γενικά φάντα Mario Kart. Και το τελευταίο Mario Kart που παίξαμε στο Switch, που έχουμε και βίντεο κιόλας, εντάξει, περάσαμε υπέροχα. Ναι, είναι για παρέα, είναι ναι, ό,τι πρέπει αυτά τα παιχνίδια. Για παρεούλα είναι ό,τι πρέπει. Split screen αυτό κανονικά στα 4. Ναι, ναι. Γιατί έπαιρνε και 4 χειριστήρια, είχε 4 port το Nintendo 64. Δεν χρειάζεται να πάρει boomerang. Όχι, δεν ήθελε boomerang, τα είχε μπαμ. 2 και 2. Mario Kart 64 λοιπόν και πάμε στο επόμενο. Το άλλο είναι το Lylat Wars. Το οποίο δεν το περίμενα να σας πω την αλήθεια, αλλά είναι πολύ καλό. Πάρα είναι... πολύ καλό, παιδιά. Πάρα πολύ καλό. Έχει stages κανονικά, κάθε stage έχει boss, αν θυμάμαι καλά. Όχι, ναι. Κάθε κόσμος έχει νομίζω 3 stages. Πώς το είχαμε κάνει, λέει, που θυμάσαι που παίζαμε μια φορά. Ναι, ναι. Όταν το πρωτοπήρα που το βάλαμε να το δοκιμάσουμε κιόλα. Ναι. Είχαμε πολεμήσει και boss, θυμάμαι. Ναι, αλλά ναι, πολεμήσαμε ναι. Boss. Περνώντας νομίζω 2 φάσεις από 2 πίστες και στην τρίτη βρισκόταν για τον boss, νομίζω δεν θυμάμαι κάπως καλά. Κάπως έτσι. Μου φαίνεται κάθε πλανήτη είχε 3 πίστες ή 2 αντίστοιχα και ένα boss. Εμένα μου αρέσανε αυτού του στυλ τα παιχνιδάκια έτσι, αεροπλάνο 3D, όπως είπε και πριν για το Axel Eye, πώς λεγότανε. Γιατί έπαιζα και πολύ Ace Combat. Μ' άρεσε πολύ το Ace Combat. Στο PlayStation έπαιξα. Ναι, στο PlayStation. Και το Lylat Wars όταν το έπαιξα εδώ στο Mike, γιατί δεν το είχα ξαναπέξει τότε στην εποχή του. Είχα τρελαθεί, δεν σηκωνόμουν από το Nintendo 64. Θυμάσαι. Πολύ ναι. Λίγο, πιάστο. Μ' άρεσε. Ναι, ναι. Ήταν πολύ καλό. Και είναι και διασκεδαστικό, έχει πολύ διασκεδαστικούς χαρακτήρες, ωραίες ατάκες μέσα. Ναι. Γενικά είναι πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι.
Γενικά το είχα πάρει έτσι για τη συλλογή να έχω κάτι και εγώ στην κατοχή μου, το οποίο όχι είναι σπάνιο κτλ. Απλά να το δω πώς ήταν, ναι, παιδί μου, και τελικά ψιλοκόλλησα. Δεν έπαιξα πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Έπαιξα τις 4-5 πρώτες πίστες. Θυμάμαι, πολέμησα και κάνα δυο μπος. Ωραίο, 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 ωραίο. Πάρα πολύ καλό. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Σαν Φρανσίσκο Ρας. Αυτό πήγαινε πακέτο με άλλο ένα που θα σας δείξω αργότερα. Μάπα είναι, δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν ξέρω, σε άλλες μπορεί να αρέσει, αλλά εμένα... Εγώ δεν είμαι πολύ τον racing, οπότε... Καλά, σε σχέση με εκείνη την εποχή, το Grand Turismo, ας πούμε, που είχε βγει, δεν κλάνει μία. Αυτό είναι έτοιμα τα μάξια, διαλέγεις, περνάς πίστες κτλ. Ένα πρωτάθλημα έτσι μπαμ μπαμ. Και άμα καταφέρεις και το τελειώσεις το πρωτάθλημα, τερματίζεις το παιχνίδι. Μια χαρά σου λέει. Μια χαρά. Να πω ότι σε αυτό καταστρέφονται τα μάξια, γίνονται σπαράλια. Και συνεχίζει, δηλαδή άμα τρακάρεις φεύγει το καπό, συνεχίζει, ναι. Φεύγουν μετά σε κάποια φάση γίνεται μπαμ, έκρηξη τελείως. Δεν θυμάμαι αν ξαναπηγαίνεις από την αρχή ή αν σε βάζει και ξανασυνεχίζεις. Οδηγάς με φωτιά, δηλαδή καίγεσαι εσύ και πηγαίνεις με το μάξι. Αυτό δεν μπορεί να θυμηθώ, αν... Όχι, δεν οδηγάς με φωτιά, δεν βγάζει φωτιά, βγάζει καπνούς. Καπνούς, ναι. Έχουν φύγει κάποια part πάνω από τα μάξι κτλ. Αλλά αν το καταστρέψεις τελείως, δεν θυμάμαι αν σταματάει εκεί ή αν σε βγάζει και καλά στο ξαναδιορθώνει λιγάκι και σε αφήνει να το συνεχίσει την κούρσα. Δεν έχω ασχοληθεί με αυτό. Και εγώ πολύ λίγο, δηλαδή δεν μου άρεσε. Δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε. Πολύ λίγο, πάρα λίγο. Δηλαδή κάνα 2-3 αγώνες να είχα κάνει μέχρι εκεί. Δεν είχα ασχοληθεί περαιτέρω με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Σαν Φρανσίσκο Ράζ λοιπόν, και πάμε στο επόμενο. Αυτό το San Francisco Rush το είχα στην κατοχή μου λόγω αυτού εδώ. Το Super Mario 64, το πουλάγε το παιδί αυτό, συν το San Francisco Rush. Αυτό το δίνει δώρο και καλά. Ναι, ναι. Και γι' αυτό ήταν όλη η δουλειά. Από τα πολύ καλά Μάρια. Αυτό το έβαλα και το έπαιξα νερό. Δηλαδή το πήγα μέχρι το τέλος νερό. 3D έτσι. 3D. Και από ό,τι έχω δει και έχω ακούσει, με αυτό το Μάριο δείξανε, ας πούμε, πώς λειτουργεί εκείνη την εποχή το 3D σωστά. Δηλαδή πώς φτιάχνεις ένα 3D παιχνίδι σωστά το συγκεκριμένο Μάριο. Φρεσκότατο, δηλαδή το παίξα πολύ άνετα και μιλάμε τώρα για πότε το πήραμε. Πριν κάνα δύο χρόνια. Ναι, πριν κάνα δύο χρόνια μαζί, αν θυμάσαι καλά, μαζί και το είχαμε πάρει. Πολύ άνετα, το έπαιξα πολύ άνετα. Κάνα δύο χρόνια πριν και ήταν φρεσκότατο. Ναι, πολύ δυνατό. Αυτά για το Super Mario 64. Πάμε στο παρακάτω. Στο τελευταίο παιχνίδι. Το οποίο είναι το Legend of Zelda, το Majora's Mask. Αυτό μην ρωτήσετε πόσο κόστησε και πόσο τα πήρα. Δεν χρειάζεται να σας πω. Ναι. Αυτό πήγαινε κιόλας και με πακέτο με ένα που μπαίνε στο χειριστό. Ναι, μου το έδωσε. Το 64. Μα λεγόταν. Ήταν το Expansion Bay που βάζει στο Nintendo 64. Έχει μεγαλύτερη μνήμη, δίνει μεγαλύτερη μνήμη και αυτόματα, ας πούμε, διορθώνονται και τα γραφικά, γίνεται πιο γρήγορο το loading κτλ. Αν και δεν έχει πολύ loading, λόγω ότι είναι cartridge. Ναι. Λειτουργεί με cartridge το Nintendo 64. Το τσίμπησα. Δεν το έπαιξα το Zelda στο Nintendo 64 τελικά. Βγήκε αργότερα και το ίδιο παιχνίδι βγήκε αργότερα για το 3DS. Το οποίο το έπαιξα τώρα στο καλοκαίρι. Πιο καθαρισμένο, έτσι νομίζω. Ναι, αρκετά πιο καθαρισμένο. Ναι. Πολύ βελτίωση στα γραφικά. Γιατί άμα το δεις αυτό είναι θολό. Τα γραφικά του δεν είναι τα ίδια καθόλου. Έχει γίνει ένα remake. Δηλαδή στο Nintendo 3DS έχει γίνει ένα remake. Ναι. Ως προς τα γραφικά, ως προς τα πάντα. Το παιχνίδι νομίζω παραμένει ίδιο. Εδώ δεν το έχω δοκιμάσει καθόλου. Το έπαιξα λίγο στην αρχή, το παράτησα, βγήκε στο 3DS. Το αγόρασα. Δεν νομίζω να αλλάξει να κάνει στο 3DS, απλά το καθαρίσαμε. Ναι. Majora's Mask. Άλλο ένα από τα πολύ καλά Zelda. Τα πολύ καλά Zelda και από τα πάρα πολύ περίεργα Zelda. Πάρα πολύ περίεργο Zelda. Όπως είχα πει και στο βίντεο που είχα κάνει, είχα κάνει έτσι ένα unbox, έτσι όταν γύρισε από καλοκαίρι μπαμ μπαμ για να ανεβάσουμε κάτι τα λοιπά, να πάρει λίγο μπρος στο κανάλι ξανά. Ναι, ναι. Είναι ίδιο, δεν ξέρω αν έχεις δει τη μέρα της Μαρμότας με τον Billy Murray. Ναι, ξέρω. Που πεθαίνει και ξανά. Πεθαίνει και την άλλη μέρα. Και να μην πεθάνει, πάλι ξεκινάει η ίδια μέρα την αρχή. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και σε αυτό το Zelda. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Έχει πολλά έξυπνα πράγματα να κάνεις μέσα. Δύσκολο Zelda. Πολύ δύσκολο Zelda, δηλαδή. Και λίγο πιο σκοτεινό. Δεν θα το έλεγα. Όχι. Δεν θα το έλεγα. Δηλαδή αυτά που λένε ότι είναι πιο σκοτεινό. Πιο σκοτεινή είναι η μουσική του εδώ μέσα. Ναι. Αλλά όχι σε όλες τις περιπτώσεις, σε ορισμένα σημεία δηλαδή είναι σκοτεινή η μουσική του. Το κεντρικό του θέμα δηλαδή. Ναι. Από εκεί και πέρα,
Σαν παιχνίδι είναι Zelda, έτσι, παιδικό, ωραίο, αλλά πολύ δύσκολο. Δηλαδή έχει πολλούς γρίφους. Έχει στο 3DS, έχουν, δεν ξέρω αν το έχει αυτό. Στο 3DS έχουν δώσει και στην αρχή έτσι μια πύλη στην οποία μπαίνεις μέσα. Ναι. Σαν καθρέφτης μοιάζει και σου δίνει κάποιες βοήθειες για το που θα πας. Γιατί σε κάποια φάση κόλλησα, δεν έβγαζα άγρια που θα πάω. Εν μεταξύ είναι και αυτή η μαλακία που πρέπει να συζητάς. Ξέρεις, κύριο, είναι και αρπιτζοειδές ναι, κατάσταση. Ναι. Και να παίρνεις πληροφορίες για το ποιο είναι το, για το ποιο θα είναι το επόμενο βήμα σου. Και επειδή ψιλοβαριόμουν να συζητάω, την έχω αυτή τη μαλακία. Γι' αυτό το λόγο δεν έχω παίξει ακόμα και Witcher. Ή γι' αυτό το λόγο παράτησα και το 2 το Witcher. Αν θυμάσαι ναι, ναι, γιατί ναι, έπρεπε ναι. να συζητάω και είμαι περισσότερο. Εντάξει, ναι, απλά είμαι περισσότερο τη δράση, ρε φίλε. Και όλο αυτό. Δεν είσαι τη φάση. Ναι, αυτό. Ναι, γι' αυτό το λόγο δεν έχω παίξει και Final Fantasy 7. Πάλι ναι, που θέλει κουβεντολόι και αυτά. Και επειδή ψιλοβαριόμουν και δεν έκανα το κουβεντολόι, βέβαια αυτό είναι μετριασμένο. Είναι 70% παίξιμο κανονικά gameplay. Και λίγο δράση. Και λίγο μπλα μπλα. Ναι, και 30% μπλα μπλα. Ναι, ναι. Οπότε αν δεν βγάζεις άκρη που θα πας, στο 3DS έχουν κάνει αυτή τη μαγιά. Πας εκεί πέρα, σου δίνει κάποια στοιχεία μπαμπαμ και πας κατευθείαν εκεί που πρέπει. Το βλέπεις δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, το ευχαριστήθηκα στο 3DS. Όπως σας είπα και πριν, δεν το έχω δοκιμάσει εδώ πέρα. Τσάμπα το πήρα δηλαδή. Για τη συλλογή. Ναι, για τη συλλογή. Εντάξει, βασικά ήμουν τότε τρελαμένος να το παίξω. Μετά έμαθα ότι υπήρχε κυκλοφορία. Θα γινόταν μάλλον η κυκλοφορία του Legend of Zelda του 3DS. Τελικά αποφάσισα να αγοράσω και του 3DS το και Legend αυτό. Of Zelda, γιατί ήταν και συλλεκτικούλα έτσι και μ' άρεσε πάρα πολύ. Η οποία δεν είχε και πάλι τίποτα το ιδιαίτερο μέσα, εν πάση περιπτώσει. Το έπαιξα και το ευχαριστήθηκα στο 3DS. Μέχρι εδώ γι' αυτό. Και αυτό είναι το τελευταίο παιχνίδι. Θες να δείξουμε για κάποια που έχουμε έτσι εκεί του Sega, εκτός από τα FIFA, κάποια που είναι δικά μου, όχι που μου τα έχουν δώσει. Κάποια ναι. που είχα εγώ όταν ήμουν πιτσιδικάς και είχα την κονσόλα της Sega. Ναι, αμέ. Λοιπόν, και bonus, επειδή ήταν λίγα τα παιχνιδάκια που δείξαμε σήμερα. Και εντάξει, κυριακάτικο vlog είναι να πείτε και εσείς την καφεδέρα σας να την ευχαριστηθείτε. Να σας δείξω έτσι και άλλα 4 παιχνίδια του Mega Drive που έχω. Σαν το προηγούμενο, θα πήγαινε στο προηγούμενο επεισόδιο. Καλωρικά, ναι, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει όμως. Είναι αυτά που σου έχουν μείνει, έτσι. Είναι αυτά που μου έχουν μείνει, αυτά που είχα αγοράσει πιτσιρικάς. Καλά, κανένα δυο έχουν μέσα, τα υπόλοιπα δεν είναι. Όπως για παράδειγμα, το Sonic Compilation ήταν τα τρία και τα τρία. Δύο Sonic ήταν, συν του Dr. Robotnik, ένα τύπου Tetris, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Ήταν τρία παιχνίδια σε ένα. Ονομαζόταν Dr. Robotnik Mean Bean Machine. Ο Robotnik σε αυτό το παιχνίδι, τι μας έκανε, ρε φίλε. Και αντί για το Sonic, επειδή σε κάποιον το έδωσα και μου το καβάντζωσε, έχω βάλει μέσα το Power Ranger, το παιχνίδι, το οποίο ήταν πάρα πολύ εύκολο, γελίο θα έλεγα. Κακό παιχνίδι, δεν μπορείς να το πεις καλό. Άθλιο παιχνίδι. Ναι. Ήταν της ταινίας, The Movie. Ναι, ήταν δικό μου αυτό, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, το είχα πάρει μαζί με το Mega Drive όταν, όταν το είχα πρωτοπάρει το Mega Drive. Ναι, ναι. Ήταν και μόδα οι Power Rangers τότε, το είδες εσύ και λες Power Rangers τώρα. Από το Power Rangers έχασα το κουτί και το manual. Και από το κουτί του Sonic κράτησα μόνο το κουτί και έχασα το παιχνίδι. Το έχασα βασικά, μου το καβατζώσαν, εν πάση περιπτώσει. Του το ζήτησα μετά από μεγάλο κανάλι, μεγάλο κανάλι, δεν χρειάζεται τώρα τα... Ναι, ναι, αλήθεια. Είχαμε περάσει καλά με αυτό το παιχνίδι πάντως με το Mike. Παίζαμε συνέχεια με το Sonic. Ναι, εσύ και εγώ και ο αδερφός ήταν. Ιδιαίτερα με το 2 το Sonic ήταν πένα. Ναι, το, ναι, ναι. Το δεύτερο Sonic. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα αφήνω εκεί στα πλάγια. Τι είχε, κύριε. Α, τις κασέτες. Ωραία. Θέλω να δείξω. Δείξε το True Lies, μην πάμε τέτοιο. Ναι, το True Lies το οποίο άθλιο είναι. Έκλαιγα, έκλαιγα, δεν το πήρα, έκλαιγα. Δηλαδή είδα Σβαρτσενέγκερ απ' έξω, επηρεασμένος τότε πιτσιρικάς, όχι επηρεασμένος, τον λάτρευα τον Σβαρτσενέγκερ. Όλος ο κόσμος ήταν ο πάντας της εποχής μας, ρε φίλε. Ρε φίλε, αν εσείς τον γουστάρατε, εγώ τον λάτρευα ένα κλικ παραπάνω. Γιατί είχα δει ταινιάρες όπως, καταρχήν η αγαπημένη μου ταινία ήταν ο Κόναν ο Βάρβαρος. Την είχα δει και την έχω δει τώρα, πρέπει να έχω συμπληρώσει γύρω στις 150 φορές. Και Conan και Terminator. Και κάθε φορά που βάζω την ταινία του Κόνα να τη δω. Είναι σαν να τη βλέπω για πρώτη φορά. Εκτός από αυτή είχε Terminator 2, το Terminator 1 σαν πιτσιρικάς που το είδα είχε χυστεί επάνω μου, είχε πάει 3 και 1. Είχα δει ταινιάρες από αυτόν ρε φίλε. Είχα δει και την ταινία στο σινεμά το True Lies, οπότε λέω... Ήταν και αυτό καλή ταινία. Ναι. Και το παιχνίδι παιδιά δεν παίζεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι απλή σε ορισμένες καταστάσεις. Γενικώς το δείχνει από πάνω και καλά στυλ Diablo ναι, κατάσταση. Ναι. Αλλά πολύ δύσκολος ο χειρισμός, δεν παίζεται. Γενικότερα δεν παίζεται. Δηλαδή μέχρι τη δεύτερη πίστα βία το είχα πάει.
Και θυμάμαι μετά ότι είχα συναγωγή πάρα πολύ που δεν διάλεξα κάτι άλλο και διάλεξα αυτό. Δεν έχει manual μέσα, το έχω πετάξει, το έχει φάει η μάνα μου, δεν ξέρω τι έχει γίνει, μόνο το παιχνίδι έχει. Αυτά, έβγαλα και το αληθινά ψέματα. Ναι. Το επόμενο είναι... Πάλι έκλαιγα τα λεφτά μου και με αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Το Virtual Fighter το 2, εσένα σ' άρεσε. Καλό ήταν, καλό ήταν. Δεν μου άρεσε καθόλου, φίλε, δεν μου άρεσε καθόλου όμως. Είχα σαλτάρει τότε που και έλεγα γιατί πήρα αυτό και δεν πήρα το Mortal Kombat, αλλά ανέκαμψα, έφυσα τον πατέρα μου και τότε ήθελα να πάρω το 2 το Mortal Kombat και είδα αυτό. Αυτός ο βλαμμένος ο πολιτής μου λέει πάρα αυτό το καινούργιο 3D γραφικά, είναι κάτι μαλακίες, τέτοιες ξέρω εγώ. Την έφαγα και πήγα και την αγόρασα κι εγώ. Μετά του λέγα τον πατέρα μου δεν μου αρέσει και αυτά, με είδε ο πατέρας μου τη στράβωσα και μου λέει πάλι τώρα θα έχουν δηλαδή άλλο παιχνίδι. Γιατί το κακό ήταν τότε ότι δεν υπήρχαν πολλά μαγαζιά για να το δώσει πίσω και να πάρεις άλλο. Νομίζω ότι δεν τα παίρνανε κιόλας. Δεν τα παίρνανε, δεν τα παίρνανε. Ό,τι είχε βγει και το PlayStation 1 τότε. Μόνο αν έβρισες κανέναν και του έλεγες να τα αλλάξουμε για πάντα. Ναι, ξέρω εγώ ναι. Και ψινότανε τώρα αυτός να τα αλλάξει και το παίρνε. Καλά, ποιος θα το παίρνει αυτό, ρε φίλε. Όσοι το είχαν πάρει, εντάξει, το είχα δανείσει έτσι. Καλά, εμένα μου άρεσε για την εποχή του τότε έτσι. Δεν είναι... το παιχνίδι είναι άθλιο. Κράτησε Steel Tekken, ας πούμε, ρε παιδί. Ναι, δεν μ' άρεσε καθόλου, φίλε. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Πρέπει να είχε βγει και στο μετά τώρα και στο PlayStation 3 να είχαν βγάλει κάτι τέτοιο. Πρέπει να είχε βγει. Ναι, 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 κανονικά το 5. Το 5. Ναι, ναι. Το 5. Δεν ξέρω αν είχε βγει και 6, αλλά το 5 σίγουρα γιατί το είχα αγοράσει, το είχα βρει 5 ευρώ και το είχα πάρει για το PlayStation 3. Το οποίο πάλι το παίξα, δεν μου άρεσε, το έδωσα πίσω, το στείλα. Αυτό που είπες εσύ τώρα με το Tekken, γι' αυτό το λέω το είχα πάρει. Γιατί μου λέει ο άλλος, α, μα έχεις έγκα και θες να παίξεις κάτι σαν το Tekken παρά αυτό. Το πήρα αυτό, παιδιά δεν μου άρεσε καθόλου. Όχι, καμία σχέση με το Tekken, παιδιά. Το θεωρώ πολύ άθλιο. Τώρα, εντάξει, υπάρχει κόσμο σίγουρα που θα τους αρέσει. Βέβαια. Αλλά θυμάμαι ότι είχε βγει και στο PlayStation 1. Όχι, στο Sega Saturn, συγγνώμη. Στο Sega Saturn σίγουρα είχε ναι, με πολύ καλύτερα γραφικά κτλ. Ναι, ναι. Απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Το αντάλλαζα όπως να παίρνω κανένα παιχνίδι άλλο να παίξω, έτσι την έβγαζα δηλαδή. Αλλά κανείς δεν τα έλεγε για πάντα. Δύσκολα, δεν δίναμε για πάντα παιχνίδια νομίζω. Για πάντα. Ειδικά, μας άρεσε κάτι, όχι. Δεν το δίναμε σε κάποιον να το δοκιμάσει και τα λοιπά, αλλά. Ευχώς το φέρτο. Πάρτο. Αλλά. Ένα μήνα αργότερα, ή δύο νομίζω τέλος πάντων, δεν θυμάμαι πόσο καιρό είχε περάσει. Ανέκαμψα, έψησα τον πατέρα μου. Τον έψησα πάρα πολύ άσχημα όμως. Τι βαθμούς το είχα τάξει για το, να πάρω για το αποδελτήριο του λυκείου και τα λοιπά. Όχι, ποιο λυκείο, γυμνασίου. Ότι θα, ναι, γυμνάσιο ήμασταν, ότι θα τα πήγαινα καλά στο γυμνάσιο και τα λοιπά, με τους βαθμούς και με αυτά, του έριξα μεγάλο ψιστήρι. Και ανέκαψα λοιπόν φίλε στα μάτι και μου πήρε το Mortal Kombat 3. Ultimate Mortal Kombat 3. Το οποίο ήταν, ναι, το Ultimate. Είχε κάποιους καινούριους, είχε ένα σαν update, ήταν με κάποιους παραπάνω ήτανε, πέπες. Είχε και κάποιους χαρακτήρες από το 2. Ναι. Αυτό ήταν, είχε βγει στο PlayStation το 1 σαν trilogy. Ναι, μετά αυτό πρώτα είχε βγει σαν Mortal Kombat 3 και μετά βγήκε το Ultimate Mortal Kombat 3. Στο νομίζω ότι είχε μπει ο Noob Saibot σε αυτό. Ναι, έχει Noob Saibot. Ή όχι, δεν θυμάμαι. Έχει Noob Saibot, έχει τον άλλο να τον κρύει, το Smoke που είναι ρομπότ. Ναι, ναι, ναι. Έχει το Sub-Zero σε δύο μορφές και σε Ninja και σε. Με το μάτι που είναι έτσι αμπουγκαλιωμένο. Ναι, ενώ το πρώτο είχε μόνο το Sub-Zero με το τέτοιο που δεν είχε τη μάσκα τέλος πάντων. Έβλεπες μόνο τη μούρη του. Α, τι άλλο έχει, για άλλο. Α, ναι, ο Noob Saibot δεν σου πήγε καλά, δεν θυμούμε. Ναι, ο Smoke. Ναι, τους. Και ένας εδώ πέρα που ξεκλείδωνε. Και ο Sub-Zero που μπήκε μετά ο κανονικός ο Ninja. Τέλος πάντων. Πολλά μυστικά το συγκεκριμένο fighting. Πάρα πολλά. Δηλαδή, ναι. Πολλούς κωδικούς, πολλά fatality. Πολλά skins που ξεκλείδουν διαφορετικά σε παίκτες. Με κωδικούς. Ένα κάρο πράγματα έχει ολόκληρο. Έχει μέσα. Ναι. Manual δεν έχει. Όχι, τα πέταρα, δεν ξέρω τι με έβγαινε. Κάτι σαν να μην με βόλευε, μάλλον. Ναι. Τα πέταγα όλα τα παιχνίδια, τα πέταγα τα manual. Γενικά, εμένα και του Μάκη, το Mortal Kombat, η σειρά Mortal Kombat είναι. Ό,τι πιο αγαπημένο υπάρχει σε fighting. Ναι. Δεν παίζουμε fighting πολύ έτσι, αλλά άμα τύχει Mortal Kombat δεν υπάρχει περίπτωση να μην. Αγνές αναμνήσεις από ένα βίαιο παιχνίδι. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν γίνεται. Έχεις αγνά παιδικά χρόνια από ένα παιχνίδι το οποίο είναι τερμαγκόρ. Το πιο βίαιο παιχνίδι στο τεμποχή. Στο τεμποχή, ναι. Γιατί τώρα τι. Φοβερό και τώρα τι. Εκπληκτικό είναι. Τέλειο είναι. Αν και εμένα μου άρεσε περισσότερο το 2. Και το 2 μου άρεσε πολύ. Λόγω του Master System το 2. Ναι, το Master System. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Κάποιος μου το είχε δανείσει. Α, ο Παναγιώτης μου το είχε δανείσει για το 2, για το Mega Drive. Και μου άρεσε πιο πολύ από το 3.
Μ' άρεσε πιο πολύ από το 3. Λόγω είχε, καλύτερο, είχε πιο ωραίο χαρακτήρα. Ωραία, τα ήταν νίτζα και εκεί. Όχι, και εδώ είναι. Και εδώ είναι. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω, ρε φίλε, είχε του κλασικού, αυτού που ήθελα. Δηλαδή το Scorpion, το Sub-Zero, το Reptile, τον Liu Kang, τον οποίο γούσταρα πάρα πολύ. Ναι, ναι. Και ποιο δεν τον γούσταρα, τον Liu Kang, θα μου πει τώρα. Ήμασταν και κολλημένοι με Bruce Lee τότε. Το Kung Lao, τον οποίο τον έχει και εδώ. Ναι, δεν κάνω λάθος. Ναι, τον έχει. Απλά είχε κάποια καλύτερα φατάλι, πιο ωραία φατάλι. Δηλαδή δεν ήξερα να κάνω φατάλι, οπότε περίμενα να χάσω να μου κάνω. Μετά μπήκαν άλλα, μετά μπήκαν τα Brutality. Ναι, Μπαμπάλιτι. Μπαμπάλιτι, ναι, Μπαμπάλιτι πρέπει να έχει και το 2, αν θυμάμαι καλά. Animality. Ναι, είχε Friends εκ το 2. Ναι. Μπαμπάλιτι δεν θυμάμαι αν είχε. Το 3 είχε Fatality, Animality, Brutality, Brutality, Friendship. Ναι. Πέντε διαφορετικά είχε. Animality και Friendship σπάνιο πράγμα να γίνει. Είχες όμως κάτι κόλπα να κάνεις, κάποιους κωδικούς, στο οποίο σου ξεκλείδωνες και βάζεις με κάθε κουμπί να κάνεις διαφορετικό ή ένα από τα δύο fatality του παίχτη. Ναι. Και τα υπόλοιπα που είπαμε, ξέρω εγώ. Ναι. Μόνο έτσι. Ή Bubbleheads που έβγαζαν μεγαλύναν τα κεφάλια τους, είχε και τέτοιο. Αυτά παλιά παίρναμε το περιοδικό, το Games, το θυμάσαι. Ναι. Το Games, το περιοδικό. Σε κάποιο τέφος είχα πετύχει κάποιους τέτοιους κωδικούς, δηλαδή πριν ξεκινήσει το διπλό, ναι. Θυμάσαι που είχε. Πόσα κουτάκια ήτανε, 4-5 κουτάκια σε κάθε χαρακτήρα και έπρεπε και οι δύο να πατήσουν, ας πούμε, αντίστοιχα και να αλλάξουν τα κουτάκια και να βάλουν τις φωτογραφίες που έπρεπε, έτσι ώστε να πάρει μπρος ο κωδικός. Ναι. Λίγο πριν ξεκινήσει το match, δηλαδή που σου δίνει μέχρι να φορτώσει. Ναι, ναι, κατάλαβα. Μέχρι να διαλέγεις. Ναι. Και είχε και κάποιους άλλους κωδικούς τις οποίες έβαζε στην αρχική οθόνη. Διάφορα πράγματα και εκεί ξεκλείδωνες βίντεο με όλα τα fatality, θυμάμαι και τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, είχαμε περάσει καλά με αυτό. Ήταν το παιχνίδι, ένα fighting το οποίο έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ. Αυτό και το Street Fighter. Και το Street Fighter, ναι. Το 2 ήταν τα παλιά. Τα παλιά τα Street Fighter, όχι αυτά τα καινούργια. Εγώ δεν έχω αγγίξει καν τα καινούργια. Όχι, ούτε και εγώ. Super Street Fighter και Street Fighter 2. Super Street Fighter 2 Turbo. Ναι, το Turbo. Το οποίο είχε βγει στο Mega Drive και το είχαμε ευχαριστηθεί. Ναι, ναι, εγώ το παίζα και στο Nintendo, στο format. Καλά, δεν έχει σημασία αυτό το έπαιζε. Το θέμα είναι ότι ήταν παιχνιδάρα το Street Fighter το 2 και ανταγωνιζόταν επάξια το Mortal Kombat το. Franchise, ξέρω εγώ, και αντίστοιχα το Mortal Kombat. Είχα ξενερώσει πολύ με το Street Fighter όταν είχε βγει στο Game Boy που δεν είχε όλους τους παίχτες μέσα. Ναι, είχε εντάξει. Λίγους μέσα. Δεν μπορούσα. Δεν είχε το Vega, ήθελα το Vega. Ρε, εσύ δεν γινότανε. Πού να τους χωρέσουν όλους αυτούς. Ναι, ναι. Ήταν, σου λέω, το ίδιο πράγμα πετσοκομμένο. Αυτό κάνανε στο Game Boy στην ουσία. Πετσοκόμανε τα παιχνίδια. Παιχνίδια, ναι. Και, και πώς καταφέρανε με αυτά τα γραφικά, γιατί αν θυμάσαι είχε ψηλοκαλά γραφικά και Game Boy. Ναι, ναι, ναι. Και το βάλανε μέσα σε αυτή τη δισκέτα για να σου παίξει. Πολύ καλά γραφικά και καλό ήχο. Και καλό ήχο. Ναι, πολύ καλό ήχο. Ιδιαίτερα οι μουσικές ήταν ολόιδιες, ας πούμε δεν άλλαζε τίποτα. Ή του Balrog, η τελευταία πίστα ξέρω εγώ, ίδιες οι μουσικές, ή του. Του Ken, ολόιδια η μουσική. Του Γκάιλ. Του Γκάιλ, ολόιδια. Ναι. Δεν άλλαζε κάτι, δηλαδή ήταν 8-bit η μουσική, αλλά πιστή. Δεν ναι, είναι. Ναι, ναι, ναι. Το είχαν κάνει καλή δουλίτσα. Και στο Killer Instinct είχαν κάνει καλή δουλειά. Ναι, πολύ ωραίο και το Killer Instinct. Καλό να πει ο παιχνίδι επίσης. Εντάξει, όχι τόσο βιώσω το Mortal Kombat. Αλλά ήταν και αυτό, είχε. Δεν ήμουν. Ναι, δεν ήμουν και τόσο φαν αυτού του παιχνιδιού, αλλά μου είχε κάνει εντύπωση λίγο εδώ ότι είχε αυτού που ήθελα. Δηλαδή είχε λικάνθρωπο, είχε το σκελετό. Νίτζα. Είχε νίτζα. Λοιπόν. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να φτιάξατε καφέ. Πάντα τελευταία στιγμή το λέμε αυτό. Και ελπίζουμε και να του άρεσε κιόλα. Ναι. Δεύτερο μέρος is over. Πάμε για άλλα. Εσείς, μην ξεχνάτε να βάλετε ένα like από κάτω ή το σχόλιο σας ό,τι γουστάρετε, ανάλογα με τις αναμνήσεις που έχετε στο συγκεκριμένο βίντεο κτλ. Και ένα subscribe όσοι δεν είστε συνδρομητές. Ναι, και τους καινούριους εννοείται. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να παίρνετε καλά. Γεια σας.